η αυτή η μέρα Σαββάτο πρώτων Βαΐων εορτάζομαι την έγερση του Αγίου Δικαίου φίλου του Χριστού Λαζάρου του Τετραημέρου. Ειν δε της ασθενών Λάζαρος από Βιθανίας εκ της κόμης Μαρίας και Μάρθας της αδελφής αυτής. Ειν δε Μαρία η αλείψασα τον Κύριον Μύρο και εκμάξασα τους πόδας αυτού τεστεριξήν αυτής. Ίσο αδελφός Λάζαρος ισθένη. Ήτο λέγει εις άνθρωπος Λάζαρος το όνομά του, από την Βιθανίαν, από την οποίαν ήτο η Μαρία και η Μάρθα η αδελφή της. Η Μαρία δε ήτο εκείνη, ή της σύλληψε τον Χριστόν με μύρον, και εσφόγγισε με τα στρίχα της κεφαλής της τους πόδας του. Αυτής ο αδελφός Λάζαρος ισθένησε. Πότε δε η Μαρία ήλληψε τον Χριστόν με μύρον, το λέγει ο Ευαγγελιστής στο επόμενο 12ο κεφάλαιο. Διαδίτητο λέγει, δια να δείξει την αγάπη και την πίστη την οποίαν είχε αύτη στον Χριστόν. Τον ήλειψε δε εκεί στην Βιθανία, ως το λέγει στο αυτό κεφάλαιον ο Ευαγγελιστής λέγον, «Ιούν Μαρία λαβούσα λίτραν μύρου». Φαίνεται δε ότι μετά την Ανάσταση του Λαζάρου, ήλειψε η Μαρία των Χριστών με το μύρον εις τον οίκον της. Τίνος δε ένεκεν δεν το λέγει ο Ευαγγελιστής, μόνον η Μαρία, αλλά λέγει η Μαρία, η αλείψασα των Χριστών με μύρον. Το λέγει αυτό δια να μην βάλει στο νου σου ότι δι' άλλην Μαρίαν λέγει ή την Μαγδαληνήν ή άλλην καμίαν. Αυτής λοιπόν της Μαρίας ο αδερφός ισθένησεν και τι είχεν, ασφαλώς φυσικήν ασθένειαν των ανθρώπων, διότι εξ αρχής ο άνθρωπος με ασθενείας και κόπους και θλίψεις επροστάχθη να περνά την παρούσαν και πρόσκαιρον ζωήν. Επειδή δε και αυτός ο Λάζαρος από της γης ήτο και πάλιν εις την γην έμελε να καταντήσει, δια τούτο ισθένησεν. Απέστειλα νούνε αδελφέ προς αυτόν λέγουσε, «Κύριε, είδε, ον φιλής ασθενή, ακούσας δε ο Ιησούς είπεν, αύτη η ασθένεια, ουκ έστι προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, ή να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Ηγάπα δε ο Ιησούς την Μάρθαν και την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρον». Αφού λοιπόν ισθένησεν ο Λάζαρος, απέστειλανε αδελφέ τους ανθρώπους προς τον Χριστόν και του είπαν, «Κύριε, αυτός τον οποίον αγαπάς, ήτι ο Λάζαρος ασθενή». Τους λέγει ο Κύριος, «Αυτή η ασθένεια δεν είναι δια θάνατον, αλλά δια την δόξαν του Θεού, δια να δοξαστεί ο Υιός του Θεού με αυτή. Ο Χριστός δε αγαπά, λέγει, την Μάρθαν και την Μαρίαν, την αδελφήν της και το Λάζαρο. Διατί δεν επήγαν μόνεν τον, αλλά έστειλαν ανθρώπους, αφενός μεν διότι έπρεπε να αφήσουν μόνον τον ασθενή, αφετέρου δε διότι είχον παρησίαν προς τον Χριστόν και δια τούτο του εμεινούσαν με θάρρος. Διατέει δε είπον οι απεσταλμένοι, «Κύριε, αυτός τον οποίον αγαπάς ασθενή», και δεν είπον ότι ο Λάζαρος ασθενή, ούτως είπον εννοούντες ότι αυτός ως τη σε αγαπά, και δια τούτο τον αγαπάς και εσύ, αυτός είναι ασθενημένος και αφού έχεις κάμει τόσας θεραπείας εις τους ξένους, πρέπει να κάμεις και εις των φίλων σου των καλών. Λέγει ο Κύριος, αυτή η ασθένεια δεν είναι δια θάνατον. Δεν είναι δια θάνατον, αλλά τότε πώς απέθανε και έμεινε 4 ημέρας εις των τάφων, μήπως ομοιάζει τούτο με ότι δεν απέθανε, αλλά κατά φαντασίαν τον έθαψαν ως νεκρόν. Δεν είναι δια θάνατον, αλλά πώς θέλει εκεί κατόπιν ότι ο Λάζαρος ο φίλος απέθανεν. Αλλά όταν αποθάνει, πώς να σε πιστεύσουν, αφού ήκουσαν τον λόγον αυτόν από το στόμα σου. Δεν είναι δια θάνατον, αλλά πώς τον ανέστησες, αφού δεν ήτο αποθαμένος. Πώς εζήτησες τον τάφον του, αφού δεν ήτο ενταφιασμένος. Με τούτο θέλει να υπεί ο Χριστός, ότι δεν είναι δια θάνατον παντοτινών, αλλά μόνον δια 4 ημέρας θα είναι ο θάνατός του και δια να φανερωθεί η δύναμη του Θεού. Μήπως δια να φανερωθεί η δύναμη του Θεού απέθανε ο Λάζαρος? Όχι, αλλά έτυχε και απέθανε ο Λάζαρος από ασθένειάν του. Η δε δύναμη του Θεού εφανερώθη, διότι ανεστήθη. Διατί δε λέγει ο Ευαγγελιστής ότι εγάπα ο Χριστός τον Λάζαρον? Δια να ακούσεις και να μανθάνεις ότι και οι φίλοι του Θεού ασθενούσι σωματικά, καθώς το λέγει και ο σοφός Σολομών. «Ον γάρ αγαπά Κύριος παιδεύει, μα στη γη δε πάντα ιών ον παραδέχεται». Επειδή λοιπόν είναι φίλοι του Θεού, θέλεις δια τούτο να μην ασθενούσει? Μάλιστα αυτή πρέπει να ασθενούσει, διότι η ασθένεια του σώματος είναι δοκιμασία της ψυχής.
Δια τούτο δε παρακαλεί και ο προφήτης Δαβίδ και έλεγε «Δοκίμασόν με Κύριε και πείρασόν με, αλλά σέλθομεν στην συνέχεια του Ευαγγελίου. Όσουν ήκουσεν ότι ασθενεί, τότε μεν έμεινεν ενώ εν το τόπο δύο ημέρες. Ως ήκουσεν ο Κύριος ότι ο Λάζαρος ασθενεί, τότε μεν παρέμεινεν εκεί όπου ήτο δύο ημέρες. Έπειτα λέγει στους μαθητάς του «Ελάτε να υπάγομεν πάλιν εις την Ιουδαία». «Πού ήτο ο Χριστός και πού αμπέβηνε πάλιν» του το λέγει ο Ευαγγελιστής εις το προηγούμενον δέκατον κεφάλαιον, ότι δηλαδή οι Ιουδαίοι εζήτων αυτών ήτι των Χριστών να τον συλλάβουν και εξήλθεν εκ της χειρός αυτών και απήλθε πάλιν πέραν του Ιορδάνου εις τον τόπον όπου είναι Ιωάννης το πρώτον βαπτίζων και έμεινε εκεί. Ήτι οι Εβραίοι ως φθονεροί όπου ήσαν εζήτουν τον Χριστό να τον φωνεύσουν. Αυτός δε έφυγεν από τα σχήραστον και επέρασεν αντίπεραν του Ιορδάνου. Εκεί δε όπου εγνώριζε ότι θέλει αποθάνει ο Λάζαρος. Όθεν παρέμεινε τας δύο ημέρας εκείνας, δια να ταφεί ο Λάζαρος και ούτω να γίνει θαυμαστότερον το θαύμα. Διότι αν ήθελε τον ιατρεύσει ασθενημένον, ο λίγον ήθελε θαυμαστωθεί. Ότε δε τον ανέστησεν αποθαμένον, εφάνηκε περισσότερον δυνάστης και βασιλεύς του θανάτου. Και γιατί δεν επήγε πρωτύτερα από τας τέσσερας ημέρας, δια να φανεί ότι αν και εις τας τέσσερα στοιχεία διαλυθεί το σώμα του ανθρώπου, αλλά πάλι ο Θεός δύναται να το συναρμώσει εις εν, όπως και τον Λάζαρο. Έπειτα μετά τούτο λέγει τις μαθητές, άγομεν εις την Ιουδαίαν πάλιν, λέγουσιν αυτό οι μαθητέ, «Ραβί, νίνε ζήτουν σε λιθά σε Ιουδαίοι, και πάλιν υπάγεις εκεί». Απεκρίθη ο Ιησούς, «Ουχή 12 εισήν ώρε της ημέρας, εάν της περιπατείεν τη ημέρα, ου προσκόπτη, ότι το φως του κόσμου βλέπει. Εάν δε της περιπατείτη εν τη νυχτή, προσκόπτη, ότι το φως σου και στήνεν αυτό». Αφού είπεν ο Κύριος εις τους μαθητάς του, «Ελάτε να υπάγομεν εις την Ιουδαίαν», του είπον πάλι, «Διδάσκαλε, τώρα σε ζητούσαν οι Ιουδαίοι να σε λιθοβολήσουν και πάλι να υπάγεις εκεί. Δια ποιαν αιτίαν εζήτουν οι Ιουδαίοι να λιθοβολήσουν τον Χριστόν?» Το λέγει ο αυτός Ευαγγελιστής εις το προηγούμενον δέκατον κεφάλαιο. «Εγένετο δε τα εγγένεια εν της Ιεροσολύμης και χειμώνει και περιεπάτει ο Ιησούς εν το ιερό εν της στοά του Σολομώντος. Εκύκλωσαν ούν αυτόν οι Ιουδαίοι και έλεγον αυτό. Έως πότε την ψυχήν ημών έρης, είσαι ή ο Χριστός, είπε ημίν παρησία. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, είπον ημίν και ού πιστεύετε. Τα έργα α εγώ ποιώ εν το ονόματι του Πατρός μου, ταύτα μαρτυρεί περί εμού. Αλλά εμείς ού πιστεύετε, ού γαρεστέ εκ των προβάτων των εμών, καθώς είπον ημίν. Εβάστασαν ούν πάλιν λίθους οι Ιουδαίοι, ειν αληθάσωσιν αυτό. Ακούεις δια τι ήθελαν τον λιθοβολήσουν, διότι τον ηρώτησαν υπέ μας, είσαι εσύ ο Χριστός? Και τους είπε κατά τα έργα, τα οποία κάμνω, αυτά μαρτυρούσε, εάν είμαι ο Χριστός. Και ως το ήκουσαν, επήραν πέτρες να τον λιθοβολήσουν. Πότε δε έγινε αυτό? Μόλις προ τριών ημερών, δια τούτο λέγουν οι μαθητέ, «Ραβί, το οποίον σημαίνει διδάσκαλε, προ ολίγου, ήθελον σε σκοτώσει», λέγει ο Χριστός. «Η ημέρα δεν έχει 12 ώρας. Και πώς λέγεις, Χριστέ, ότι η ημέρα έχει 12 ώρας, αφού είναι άλλε, όπου έχουν 9 ώρας, και άλλε 10, και άλλε 11, και άλλε 13, και άλλε 14. Πώς είπεν ο Χριστός ότι 12 ώρε είναι της ημέρας? Τούτο δεν το είπεν ο Χριστός δια τας ημέρας όλου του χρόνου, αλλά δια τας ημέρας του μηνός εκείνου. Ως της ήτο τότε, δια εκείνας το έλεγε. Τότε δε, εις τας ημέρας εκείνας ήτο Μάρτιος, ως της έχει 12 ώρας η ημέρα και 12 η νύχτα. Θέλεις να ειδείς και την αλήθεια ότι ο Μάρτιος ήτο τότε? Άκουσον. Οι Εβραίοι τότε είχαν το Πάσχαν τον εις τας 24 του Μαρτίου. Ο δε Χριστός είπε τον λόγον αυτών 10 ημέρας πρωτύτερα. Ώστε λοιπόν Μάρτιος ήτο τότε. Δια τούτο και έλεγε, δεν είναι 12 ώρε της ημέρας? Όποιος περιπατεί την ημέραν δε σκοντάπτει, ότι βλέπει το φως του ηλίου. Όποιος δε περιπατεί τη νύχτα, εκείνος σκοντάφτει, διότι δεν του φέγγει ο ήλιος. Ήτι θέλει να είπει ο Χριστός προς τους μαθητάς του, «Μαθητέ μου,
εάν πιστεύετε ότι εγώ είμαι το αληθινόν φως, δεν φοβάστε να σκοντάψεστε από πειρασμούς δαιμόνων ή ανθρώπων. Εάν πιστεύετε ότι εγώ είμαι ο Θεός, δεν φοβάστε να πάθετε κακόν, έστω κι αν εις την Ιουδαίαν υπάγω. Εάν δε έχετε δυσπιστίαν εις εμέ, τότε έως να περιπατείτε κατά τη νύχτα, ούτω θέλετε σκοντάπτη, ούτω θέλετε πειράζεστε από τους εχθρούς σας, ως να μην είχατε κανέναν ούτε εμέ βοηθόν σας. Ταύτα είπε και μετά τούτο λέγει αυτής, Λάζαρος ο φίλος ημών και κοίμηται, αλλά πορεύομαι ή να εξυπνήσω αυτό. Είπον ούν οι μαθηταί αυτού, Κύριε, ή και κοίμηται, σωθήσετε. Ηρήκει δε ο Ιησούς περί του θανάτου αυτού. Εκείνοι δε έδοξαν ότι περί της κοιμήσεως του ύπνου λέει. Αφού είπεν ο Κύριος εις τους μαθητάς του ότι 12 ώρας είναι η μέρα, λέγει ήττα προς αυτούς. Ο Λάζαρος ο φίλος μας εκοιμήθηκε και πηγαίνω να τον εξυπνήσω. Λέγουσιν οι μαθηταί αυτοί, Κύριε, αν έπεσε να κοιμηθεί, πάλι ειν θέλει σηκωθεί. Εδώ ο Ευαγγελιστής εξηγεί μόνο στην σημασία αυτήν και λέγει, ότι ο Χριστός τους είπε δια των θάνατων. Εκείνοι δε ενόμισαν ότι δια των ύπνων τους λέγει. Και διατί δεν τους το είπε φανερά, ότι ο Λάζαρος απέθανε, αλλά εκοιμήθη. Διότι ο Λάζαρος δεν έκαμε πολλάς ημέρας εις των τάφων, αλλά μόνον 4 ημέρας έπειτα τον ανέστησε ο Χριστός. Θέλω λοιπόν να είπω, ότι επειδή δεν ήτο δια πολλήν χρόνων ο θάνατος του Λαζάρου, δια τούτο ονόμασεν ο Χριστός το τιού των θάνατων κοίμηση, αλλά και διότι η Θεία Γραφή δια τους αμαρτωλούς και ασεβείς λέγει ότι απέθαναν, επειδή υπάγωσιν εις την αιώνιον κόλαση, επειδή υπάγωσιν εις τα βάσανα και εις τας τιμωρίας, δια δε τους δικαίους λέγει ότι εκοιμήθησαν, επειδή υπάγωσιν εις την βασιλεία των ουρανών. Τότε ούν είπεν αυτής ο Ιησούς Παρισία, Λάζαρος απέθανε και χαίροδι ημάς ή να πιστεύσετε ότι ουκ ήμην εκεί, αλλά άγομεν προς αυτόν. Επειδή οι μαθητέ δεν εινόησαν ή τους έλεγεν ο Χριστός όταν είπε και κοίμηται, τους λέγει και πάλι, ο Λάζαρος απέθανε και χαίροδι εσάς, όχι δια των θάνατων του Λαζάρου του φίλου μας χαίρο, όχι ότι απέθανε χαίρο, αλλά χαίροδι εσάς μαθητέ μου, ότι θέλετε ειδή θαύμα, ότι θέλετε ειδή την Ανάστασή του, ή να πιστεύσετε ότι εγώ είμαι Θεός. Θέλετε ήδη ότι με μίαν φωνή θέλει αναστηθεί, για να πιστεύσετε ότι εγώ θέλω αναστήσει και τον εαυτό μου, και ότι θέλω αναστήσει τους απαιώνους και κοιμημένους, ότι την ειδική μου φωνή μέλη ακούσουν οι νεκροί και να γερθούν από τους τάφους. Δια σας χαίρο μαθητέ μου, θέλετε ήδη ότι δεν θέλει δυνηθεί ο τάφος να κρατήσει τον Λάζαρο. Θέλετε ήδη ότι δεν δύναται ο θάνατος να εναντιωθεί εις το πρόσταγμά μου. Διατί δεν λέγει ο Χριστός ότι δεν είναι το εκεί, ο Θεός είναι απερίγραπτος, τόπος δεν είναι, εις τον οποίο να μην είναι παρόν. Εις όλων των κόσμων είναι και εις των κόσμων δεν είναι, εις πάντα τόπον είναι και εις κανένα δεν είναι. Τόπος δεν είναι, ώστις να μην τον έχει, όπου τον ζητήσεις εκεί είναι, όπου τον θέλεις εκεί τον εμβρίσκεις. Εις όλων των ουρανών, την γην, την θάλασσα, τα κτίσματα, εις τας πόλης και τας χώρας, και όπου και αν το ζητήσεις. Πώς λοιπόν λέγει ότι δεν ήμουν εκεί, διότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ή το διπλούς μετά την σάρκωσιν, είχε δύο φύσεις, ή το τέλειος Θεός, ή το και τέλειος άνθρωπος, και του μεν Θεού ιδίωμα είναι το να ευρίσκεται εις πάντα τόπον, του δε ανθρώπου αυτό δεν είναι. Ο Χριστός λοιπόν, καθόμεν Θεός ήτο εις πάντα τόπον, επομένως και εις την Βιθανίαν ήτο και εις το σπίτι του Λαζάρου ήτο. Καθώ δε άνθρωπος δεν ήτο εκεί, αλλά ήτο με τους μαθητάς του εις το πέραν του Ιορδάνου καθώς προείπαν. Δια τούτο όθεν έλεγεν ότι δεν ήμουν εκεί, και χαίροδι ημάς ή να πιστεύσετε ότι ουκ ήμουν εκεί. Η ερμηνεία του λόγου τούτου θέλει προσοχή, διότι αν σταματήσεις εις το εκεί, σημαίνει ότι χαίρω δια σας μαθητέ μου, δια να πιστεύσετε ότι δεν ήμουν εκεί. Τούτο όμως είναι απαράδεκτο, διότι εφόσον ήτο μαζί με τους μαθητάς του, βεβαίως εγνώριζαν εκείνοι, ότι ο Χριστός δεν ήτο εις την Βιθανία, όθεν δεν υπήρχε περί τούτο καμία αμφιβολία. Είπε δε τούτο εννοών ότι έχερε, διότι βλέποντες οι μαθητέ ότι αφενός μεν και μακρόθεν εγνώρισε τον θάνατον του Λαζάρου, αφετέρου δε ότι λόγω μόνον θα ήγερε τούτο εκ των νεκρών.
Τούτο δε αποδεικνύεται και από την συνέχεια του λόγου, διότι δεν σταματάει στο εκεί, αλλά προβαίνον ο λόγος λέγει, αλλάγομεν προς αυτόν, δηλαδή ελάτε να υπάγομεν προς αυτόν για να πιστωθείτε την αλήθεια. Το δε προς, το οποίο ευρίσκεται εις τας τελευταίας ταύτας λέξης, το λέγομεν οι Έλληνες πρόθεση, διότι προτάσσεται άλλης λέξης. Πρόθεσης επίσης είναι και το εις, αναλόγως δε της ιδιότητος της επομένης λέξεως, τίθεται άλλοτε το προς και άλλοτε το εις. Όταν δηλαδή πρόκειται περί αψύχου την ως, τότε θέτομεν το εις. Όπως λόγου χάρη, όταν λέγομεν πηγαίνω εις την οικία, πηγαίνω εις την εκκλησία, πηγαίνω εις την πόλη. Εις αυτά δεν μπορούμε να είπομεν πηγαίνω προς την οικία. Όταν δε πρόκειται περί εμψύχου την ως, τότε θέτομεν το προς, όπως λόγου χάρη, πηγαίνω προς τον Πέτρον. Ούτω και εδώ ο Χριστός ως προς ζώντα ομίλησεν, επειδή επρόκειτο να αναζωωθεί. Δια τούτο είπε, ελάτε να υπάγομεν προς αυτόν, δηλαδή τον Λάζαρο. Έκτοτε δεν ετόλμησε πλέον κανείς να του είπε, όπως και πρωτήτερα του έλεγαν, μην εζήτουν σε λιθά σε Ιουδαίοι και πάλιν υπάγεις εκεί. Δεν ετόλμησαν ούτου ύποση τίποτε πλέον, διότι ήκουσεν από το στόματός του, όπου φανερά τους είπε, ο Λάζαρος απέθανε. Εθάρισαν λοιπόν εις τους λόγους του και φαίνεται ότι αφενός μεν είπων μεταξύ του. Αφού ούτως έχει το σάφτην δύναμη, ώστε και τον θάνατον του Λαζάρου εγνωρίσε, δεν φοβούμεθε να πάθομεν κακόν, όπου και αν υπάγομεν μεταυτού. Εφόσον δε μάλιστα όπως πιστέψομεν και όπως μας είπε, μέλη να αναστήσει των νεκρών, ποσό μάλλον να μην φυλάξει και ημάς από τον κίνδυνο. Αφετέρου δε, ότι επώνησαν και αυτοί, όταν ήκουσαν ότι απέθανεν ο Λάζαρος και επεθύμουν να υπάγωσει. Δια τούτο και μόνον ο Θωμάς απεκρίθη, καθώς ο θείος Ευαγγελιστής λέγει. Είπε νουν Θωμάς, ο λεγόμενος δίδυμος, τις συμμαθητές, άγομεν και ημείς, ή να αποθάνομεν μεταυτού. Δήμος ελέγεται ο Θωμάς, ή διότι τα δύο του δάχτυλα ήσαν ηνωμένα, ή διότι ήτο δίδυμος με άλλων αδελφών, ή διότι το όνομα Θωμάς, ελληνικά δίδυμος, ερμηνεύεται. Φαίνεται δε θαυμαστός ο λόγος του Θωμά, διότι ο Θωμάς εξ αρχής εφαίνεται δηλός. Πώς λοιπόν τώρα αυτός μόνος από όλους λέγει, ελάτε να υπάγομεν, να αποθάνομεν και εμείς με αυτόν, και αν θέλεις Θωμά να αποθάνεις μετά του Χριστού, διατί έφυγες ότε τον επρόδωσαν, που ήσουν τότε να αποθάνεις με τον Χριστόν, που είναι τόσο τότε η προθυμία σου, αφού τώρα λέγεις, ελάτε να υπάγομεν, να αποθάνομεν με αυτόν, εις ταύτα θέλει μας είπε ο Θωμάς, οι λόγοι ούτε τους οποίους είπων είναι της προθυμίας μου, της αγάπης μου και τους πνεύματός μου. Η δε φυγή, η δηλία και ο φόβος μου είναι του σώματός μου. Το λέγει και ο διδάσκαλός μου Χριστός, ότι το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής, αλλά και όταν ανεστήθη ο Κύριος και εφάνει στους άλλους μαθητάς, σύ δε έλειπες και σου είπων οι άλλοι μαθητέ, ότι εμείς είδαμεν τον Χριστόν. Γιατί δεν πίστευσες τότε την αλήθεια, αλλά έλεγες, εάν δεν τον ειδώ, δεν πιστεύω ότι ανεστήθη, και εις ταύτα μας αποκρίνεται. Τότε ήθελα να υπάγω να κηρύξω, και ήθελα να ειδώ με τους ιδίους μου οφθαλμούς, ή να όταν με ερωτούν τα έθνη, τον είδες που ανεστήθη, να λέγω την αλήθεια ότι ναι. Ελθόν ούν ο Ιησούς, έβρεν αυτόν τέσσερας ημέρας, ήδη έχοντα εν το μνημείο. Είναι δε η Βιθανία εγγύς των Ιεροσολύμων, ως από σταδίων 15. Και πολλοί εκ των Ιουδαίων ελιλήθησαν προς τα περί την Μάρθαν και Μαρία, ή να παραμυθίσονται αυτάς περί του αδελφού αυτών. Επήγε λοιπόν ο Χριστός εις την Βιθανίαν, όπου ήτο ο Λάζαρος και τον έβρε τέσσερας ήδη ημέρας αποθαμένων εις τον τάφο. Ήτο δε η Βιθανία πλησίων των Ιεροσολύμων, από τα οποία πήγε περίπου 15 στάδια. Πολλοί δε από τους Ιουδαίους παρηγορούσαν την Μάρθαν και την Μαρίαν. Πώς δε επέρασαν τέσσερες ημέρες, άκουγε καταλεπτός. Μία ημέραν, όταν έστειλαν ανθρώπους να υπούν εις τον Χριστόν ότι ο Λάζαρος ασθενεί. Εκείνην την ημέραν και απέθανε. Έκαμε και δύο ημέρες ο Χριστός εις το πέραν του Ιορδάνου ποταμού, έχομεν τρεις. Τέταρτην ημέραν, όταν επήγαινε ο Χριστός εκεί στην Βιθανία. Τι δε είναι το στάδιον, καλόν είναι και αυτό να το μάθει. Εκατόν οργιέ είναι ένα στάδιο. Τα 15 δε στάδια είναι 1500 οργιέ.
εκάστη οργιά αποτελείται από 6 πόδας, ήτι η όλη απόσταση από τα Ιεροσόλυμα εις την Βιθανία είναι περί τα 2.500 σημερινά μέτρα, ήτι περί την ημίσιαν ώρα. Τόση λοιπόν είναι η απόσταση από την Βιθαρία, από την Βιθανία ως τα Ιεροσόλυμα. Έχει και ο λόγος ούτω σημασίαν αρκετή, διότι λέγει ο αυτός Ευαγγελιστής εις άλλο μέρος του βιβλίου του, ότι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι έκαμαν συμφωνία μεταξύ των, ότι ή τι συναναστρέφεται ή συντρώγει με τον Χριστόν, να είναι από συνάγωγος. Πώς λοιπόν τώρα λέγει ότι πολλοί επήγαν στην Μάρθαν και την Μαρία να τας παρηγορήσουν, αφού η Μάρθα και η Μαρία συναναστρέφονται και συνέτρωγαν με τον Χριστόν? Πώς δεν εφοβήθησαν να μην τους κάμωσιν από συναγώγους? Επήγαν δε ουχή ολίγοι, αλλά και πολλοί. Περί τούτου λέγουσι τινές, ότι όσους επήγαιναν δια τη αυτήν υπόθεση, δεν τους συνόχουν, αλλά ήσαν και συγγενείς και ειδικοί του Λαζάρου, όθεν και δια τούτο δεν τους εμπόδιζε της να υπάγουν εις τον ενταφιασμόν. Και δια τι δεν λέγει ο Ευαγγελιστής ότι οι Ιουδαίοι επήγαν εις την Μάρθαν και την Μαρίαν, αλλά λέγει προς τα περί Μάρθαν και Μαρία, ή την προς τας άλλας γυναίκας, η οποία ήσαν με την Μαρίαν και την Μάρθαν, λέγομεν δε και εις τούτο, ότι δια την προαναφερθήσαν αιτία, δηλαδή δια να μην τους κάμνωσιν από συναγώγους, δια τούτο επροφασίζοντο ότι επήγαιναν δια τας άλλας γυναίκας, η οποία ήσαν με την Μαρίαν και την Μάρθαν, ούτω δε να φανούν καλοί και υπήκοοι εις τον νόμον και να δείξουν ότι φυλάσσουν την συμβουλήν των γραμματέων και των Φαρισαίων. Ιούν Μάρθα, ως ήκουσεν ότι ο Ιησούς έρχεται, υπήντησεν αυτό. Μαρία δεν το οίκο εκαθέζεται, είπενουν η Μάρθα προς τον Ιησού. Κύριε, ή εισόδε ο αδελφός μου που κάνετε εθνίκη. Αλλά και νυν είδα ότι όσα ανετήσει τον Θεόν, δώσει ο Θεός. Η Μάρθα, ως ήκουσεν ότι ο Χριστός έρχεται, ευγήκεν έξω και τον προϋπάντησε. Λέγει η Μάρθα προς τον Χριστό, Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν ήθελε να αποθάνει ο αδελφός μου. Αλλά και τώρα γνωρίζω ότι όσα ζητήσεις από τον Θεόν, σου τα δίδει ο Θεός. Φαίνεται υπόθεση ότι η Μάρθα έτυχε να είναι τότε έξω. Και δια τούτο απάντησε τον Χριστόν, ή ότι εις αυτήν μόνον το είπαν, ότι έρχεται ο Κύριος. Διότι αν έλεγαν και εις την Μαρίαν, ήθελε να εξέλθει και αυτή. Αλλά διότι δεν το εγνώρισε, δια τούτο εκαθήτω εις τον οίκο της. Είδες ότι οι λόγοι της Μάρθας είναι εσφαλμένοι, διότι λέγει, Κύριε, εάν ήσουν εδώ, δεν ήθελε να αποθάνει ο αδελφός μου. Ο Θεός, όπου τον ζητήσεις είναι, όπου τον θελήσεις ευρίσκεται. Αλλά δια τι έλεγεν η Μάρθα, ότι αν ήσουν εδώ, Κύριε, διότι δεν είναι το ακόμη στερεωμένη η καρδία της προς τον Χριστόν. Ακόμη τόσην πίστην δεν είχεν, όπως η αδελφή της η Μαρία, καθώς λέγει αλλού ο θείος Λουκάς ο Ευαγγελιστής. Εισήλθεν ο Ιησούς εις την κόμη την, γινή δε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξατο αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δεν είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Ήτι ο Χριστός είχεν υπάγει ποτέ εις την Βιθανίαν και η Μάρθα αυτή τον εδέχθη εις τον οίκον της. Και είχε αδελφή Μαρία, όπου οίκουγε τους λόγους του Ιησού στα πόδια. Θέλω λοιπόν να είπω εις αυτό, ότι περισσότερον πίστην είχεν η Μαρία, η αδελφή της, παρά η Μάρθα, καθώς το ομολόγησε και ο Χριστός λέγον, «Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατε». Και δια τούτο έλεγεν η Μάρθα, ότι αν ήσουν εδώ, Κύριε, δεν ήθελε να αποθάνει ο αδελφός μου. Ίσως όμως να εννοούσε και ότι πιστεύω, Κύριε, ότι εσύ ως Θεός που είσαι, εις πάντα τόπον, αλλά αν ήσουν σωματικός εδώ, δεν απέθνεις και ο αδελφός μου. Διατί δε πάλιν δεν λέγει ότι δεν ήθελε να αποθάνει ο αδελφός μας, αλλά λέγει δεν ήθελε να αποθάνει ο αδελφός μου, μήπως αυτής μόνον είτο αδελφός, δεν είτο και της Μαρίας. Επειδή η Μαρία η αδελφή της δεν είτο κατά την ώραν εκείνην μαζί της, δια τούτο μόνον λέγει για τον εαυτόν της. Βλέπεις ότι δια να μην γνωρίζει ότι είναι Θεός ο Χριστός, δια τούτο λέγεις όσα ζητήσεις από τον Θεόν. Αυτός είναι ο Θεός, αυτός είναι ως της δίδει των άλλων τα ζητήματα. Αυτός δέχεται, άλλον δεήσεις και εσύ Μάρθα λέγεις ότι όσα ζητήσεις από τον Θεόν. Και από ποιον Θεόν? Από αυτό που φαίνεται η Μάρθα, ότι ακόμη είτο αστερέωτος. Λέγει αυτή ο Ιησούς, αναστήσεται ο αδελφός σου. Λέγει αυτό Μάρθα, είδα ότι αναστήσεται εν τη Αναστάση εν τη Εσχάτη ημέρα.
Ταπεινά η Λαρά και ακενόδοξα απαντά ο Χριστός προς την Μάρθον. Δεν της λέγει ότι εγώ θέλει αναστήσει τον αδελφό σου μόνον μη κλαίεις, αλλά τι θέλει λέγει αναστηθεί ο αδελφός σου. Και πώς θέλει αναστηθεί εάν δεν τον αναστήσεις Χριστέ. Δεν λέγει όμως ούτω η Μάρθα, αλλά τι λέγει. Γνωρίζω λέγει ότι θέλει αναστηθεί εν τη Αναστάση κατά την τελευταία ημέρα. Γνωρίζω Κύριε ότι θέλει αναστηθεί στην μέλουσαν Ανάσταση. Πόθενε γνώριζε ότι είναι Ανάσταση νεκρών από τον λόγον του προφήτου Ισαΐα ως της λέγει. Αναστήσονται οι νεκροί και γερθίσονται οι εν της μνημείς, αλλά και από τα άλλα στόματα των προφητών. Είπεν αυτή ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η Ανάστασης και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε. Και πάσο ζών και πιστεύων εις εμέ, ου μη αποθάνει στον αιώνα. Πιστεύεις τούτο. Εγώ δε λέγει ο Χριστός, είμαι η Ανάστασης και η ζωή. Και όποιος πιστεύει σε μέ, και αν αποθάνει ζει. Και όποιος ζει και πιστεύει σε μέ, ποτέ δεν αποθνίσκει στον αιώνα. Πιστεύεις αυτά που σου λέγω Μάρθα. Και αληθώς, αυτός είναι η Ανάστασης και η ζωή. Ανάστασης μεν, διότι με το πρόσταγμά του μέλους είναι αναστηθούν οι απαιώνος νεκροί. Ζωή δε, διότι ο ορισμός αυτού ζωοποιεί τα πάντα. Όποιος πιστεύει σε αυτόν, θάνατον δεν φοβάται. Αείποτε ο Χριστός, όταν ήθελε να κάνει θαύμα εις την άνθρωπον, πρώτον εζήτη πίστην από εκείνον, όπως έλεγε και προς τον λεπρόν, όταν ήθελε να τον ιατρέψει. Πιστεύεις ότι δύναμέ σε καθαρίσε. Και αλλού, ότι η πίστη σου σε σοκές. Ούτω και εδώ κάμνει ο Χριστός. Πρώτον ζητεί πίστην από την Μάρθαν και τότε κάνει το θαύμα. Ομοίως και οι Απόστολοι, κατά το παράδειγμα του Κυρίου, ούτω έκαμαν. Όπως ο Φίλιππος ως της έλεγε προς τον Ευνούχο. Ή πιστεύεις έξεστη. Και ο Παύλος πίστευσαν επί των παντοδύναμων Θεών. Αφού λοιπόν ρώτησε ο Χριστός την Μάρθαν, εάν πιστεύεις αυτά, ούπου της είπεν απεκρίθη η Μάρθα. Λέγει αυτό, «Ναι Κύριε, εγώ πεπίστευχα ότι εσύ είσαι Χριστός ο Υιός του Θεού, ο εις τον κόσμον ερχόμενος». Βλέπεις πως από ολίγων επίστευσαν η γηνή και βεβαιώθη στον Χριστόν. Ιδε γνώσιν γυναικός από ποιον θαύμα, από ποιον προφητείαν, από τι εγνώρισεν ότι είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Και λέγει, «Ναι Κύριε, πιστεύω ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού». Έπρεπε να είπε εν συνεχεία, «Συ ως της ήλθες εις τον κόσμο, αλλά λέγει συ, ως της έρχεσαι εις τον κόσμο». Τι θέλει να είπε το έρχεσαι, ήτι όπου περιπατήσεις τον κόσμο και κανείς δεν σε γνωρίζει ποιος είσαι. Πιστεύω ότι εσύ είσαι ο Χριστός. Χριστός δε θέλει να είπε Θεός και άνθρωπο. Των παλαιών καιρών είχον συνήθειαν ότι όποιον ήθελαν να κάμουν βασιλέα ή αρχιερέα, τον έχριον με μύρον, ή τι έλεον κατασκευασμένον με μυρωδικάν, το οποίον είχον δι' αυτών των σκοπών και από το οποίο έχυναν εις την κορυφήνα. Και αν μεν κατέβαινε το μύρον κατευθείαν εις την ρήνα του και εις το στόμα του, τον έκαμναν βασιλέα. Εάν δε πήγαινε το μύρον πλαγίως, δεν τον έκαμναν. Επειδή λοιπόν και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εχρίστη υπό του Παναγίου Πνεύματος, δια τούτο ονομάζεται ο Χριστός, και δια τούτο είπεν η Μάρθα, «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο εις τον κόσμον ερχόμενος». Και ταύτα η Πούσα απήλθε και εφώνησε Μαρίαν την αδελφήν αυτής Λάθρα, η Πούσα. Ο διδάσκαλος πάρεστη και φωνήσε. Εκείνη ως ήκουσεν εγείρεται ταχύ και έρχεται προς αυτόν. Όπου δε λύθη ο Ιησούς εις την κόμη, αλλά είναι το τόπο που υπήντησεν αυτό η Μάρθα. Αφού η Μάρθα ομολόγησε τον Ιησούν Υιόν του Θεού, παρευθύς ανεχώρησε και επήγε κρυφίωση στην αδελφήν της. Ο διδάσκαλος είναι εδώ και συζητεί. Η δε Μαρία, ως ήκουσε τούτο, ηγέρθη γρήγορα και επήγε προς τα εκεί. Λέγουσι και ζητούσι την εσ, δια τι κρυφίωση η Μάρθα ομίλησε στην αδελφήν της, θέλουν δε να ύπουν εις αυτό, ότι για να μην κάνει σύγχυση εις τον οίκον και σπεύσουν όλοι όσοι ακούσουν ότι ήλθεν ο Χριστός, για να τον είδουν, ή επειδή οι Ιουδαίοι ως προείπων εζήτουν να φωνεύσουν τον Ιησούν. Τι δε είπε κατηδίαν η Μάρθα εις την αδελφήν της, καλόν είναι και αυτό να σκεφτόμε. Ο διδάσκαλος είπεν ήλθε και σε καλεί. Διδάσκαλος όλος ο κόσμος των Χριστών ονόμαζε.
Πότε δε ζήτησαν ο Χριστός την Μαρία και λέγει η Μάρθα ότι Χριστός σε ζητεί. Τίποτε ο Χριστός δεν είπε, μόνον η Μάρθα από τον εαυτόν της το λέγει δια να ακούσει η Μαρία και να σπεύσει γρήγορα. Λέγει ο Ευαγγελιστής ότι η Μαρία επήγε προς τον Χριστόν και δια να δείξει πως επήγε, λέγει εν συνεχεία ότι ο Χριστός ακόμη δεν είχε εισέλθει μέσα εις την πόλη, αλίστατο εις τον τόπον εις τον οποίον απήντησε τη Μάρθα. Διατίστατο εκεί ότι ο Θεός ως καρδιογνώστης, όπου ήτο εγνώριζε ότι θέλει έλθει η Μαρία και δια τούτο την ανέμενε εκεί. Αλλά η δε και την προθυμίαν της Μαρίας, πως την διηγείται και ο Ευαγγελιστής και λέγει, εγείρεται ταχύ δια την αγάπη του Χριστού. Ιούν οι Ιουδαίοι οι όντες μεταυτίσεν τη οικία και παραμυθούμενοι αυτήν οι δόντες την Μαρία, ότι ταχαίως ανέστη και εξήλθεν οικολούθησαν αυτοί λέγοντες, ότι υπάγει στο μνημείον ή να κλάψει εκεί. Οι δε Ιουδαίοι, περί των οποίων προείπων ότι επήγαν να παρηγορήσουν τας δύο αδελφάς, ως είδον την Μαρίαν έτσι ευνηδίως να φεύγει, υπέθεσαν ότι πήγε να κλάψει των αδελφών της εις τον τάφο. Ιούν Μαρία, ως ήλθεν όπου είναι ο Ιησούς, ιδούς αυτόν, έπεσεν εις τους πόδες αυτού, λέγους αυτόν, «Κύριε, ή εισόδε, ού κανα πέθανέν μου ο αδελφός». Η Μαρία λοιπόν αφού επήγαινε εκεί όπου ήτο ο Χριστός, έπεσεν εις τους πόδες του και είπε, «Κύριε, αν ήσουν εδώ, ο αδελφός μου δεν ήθελε να ποθάνει». Βλέπεις ότι ήτο θερμότερη προς τον Χριστόν από την αδελφήν της την Μάρθα, διότι η Μάρθα δεν έπεσεν εις τους πόδες του Χριστού. Έπεσεν δε η Μαρία εις τους πόδες του Κυρίου, διότι είχε περισσότερον πόθον προς αυτόν. Λέγει δε και αυτή, όπως και η αδελφή της η Μάρθα προς τον Χριστόν, ότι «Κύριε, εάν ήσουν εδώ, δεν ήθελε να ποθάνει ο αδελφός μου». Ιησούσουν, ως είδεν αυτήν κλαίουσαν και τους συνελθόντες αυτοί οι Ιουδαίους κλαίοντας, ενευρυμίσατο το πνεύμα του και ετάραξεν εαυτόν και είπε, «Πού τεθήκατε αυτόν?» Ο Ιησούς ως είδε την Μαρία όπου έκλαιε και τους Ιουδαίους ελυπήθη και δι' αυτόν και είπε, «Πού εθάψατε τον Λάζαρον? Ο Θεός γνωρίζει και την καρδίαν του καθενός, γνωρίζει και τα κρίφια του ανθρώπου. Αλλά πώς ερωτά, πού τον εθάψατε?» Όχι ότι δεν εγνώριζεν, αλλά ως αφορμήν ότι θα του δείξουν τον τάφον, να υπάγουν πολλοί να είδουν το θαύμα. Συνήθιαν το έχει γραφεί αυτό να λέγει, και μάλιστα η παλαιά των Εβραίων, όπως εκεί όπου λέγει στην γένεση, «Αδάμ πού ή, μήπως δεν είτο ο Θεός καρδιογνώστης και δεν ήξευρε πού είτο ο Αδάμ?» Όμως και πάλι νηρώτησεν, όπως αλλού όπου λέγει, «Κατά βάς όψομαι ή κατά την κραυγήν αυτών την ερχομένην προς με ποιούσιν, ή την ακαταβώ να είδω, εάν κάμνους είναι όπως ακούω την φωνήν του». Αυτό λέγει ο Θεός, δια τους πυργοποιούντας και τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Εγνώριζε μεν ο Θεός, αλλά συνήθεια να έχει η γραφή να λέγει, όπως και εδώ που ερωτά ο Κύριος, «Πού τον εθάψατε τον Λάζαρον?» Λέγους είναι αυτό, «Κύριε, έρχου και είδε». Εδάκρισεν ο Ιησούς. Όταν ρώτησεν ο Κύριος, «Πού τον εθάψατε?» του είπον, «Έλα να είδεις που τον εθάψαμε». Ο δε Κύριος εδάκρισε ως ήκουσεν τούτο. Εδάκρισε δε ως άνθρωπος όπου ήτο, διότι η Θεότης δάκρυον δεν έχει. Η δε ανθρωπότης του Χριστού ελυπήθη, διότι ήτο και αυτός όπως και εμείς, και διότι η γάπα ο Χριστός τον Λάζαρο. Έλεγαν ούν οι Ιουδαίοι, είδε πως εφίλει αυτόν. Τινές δε εξ αυτών είπον, «Ου κι δύνατο ούτως, ο ανοίξας τους οφθαλμούς του τυφλού ποιήσε, για να και ούτως μη αποθάνει». Έλεγον δε οι Ιουδαίοι, είδετε πως η γάπα αυτών. Τινές δε απ' αυτούς έλεγον, αυτός ως της ίνιξε τους οφθαλμούς του τυφλού, δεν είναι δύνατο να κάμει τρόπον, ώστε να μην αποθάνει ο Λάζαρος. Είδετε τι φθόνον και τι απιστίαν είχον οι ταλέποροι. Και αν αυτός, ο πεπλανημένοι Ιουδαίοι, ίνιξε ξένου ανθρώπου οφθαλμούς, όσον μάλλον να μην αναστήσει τον φίλον του, δια ποιον δε τυφλών λέγουσι. Δι' αυτόν, ως της είδω από την κοιλίαν της μητρός του τυφλός, ο δε Κύριος έπτυσεν εις την υγιήν και έκαμε πυλών και ήλυψε τους οφθαλμούς του. Έπειτα τον απέστειλε να ανοιχθεί στου Σιλοάμ την κολυβήθραν, καθώς το λέγει ο Ευαγγελιστής ότι «Παράγον ο Ιησούς εκ του ιερού είδεν άνθρωπον τυφλών εκ γενετής».
και διατί δεν ανέφεραν διάλο θαύμα αλλά δια του τυφλού, διότι οι Ιουδαίοι δεν λέγουσιν το θαύμα τούτο δια καλών, αλλά δια γέλωτα και καταφρόνης. Ιησούσουν πάλιν, εμβριμόμενος εν εαυτό, έρχεται εις το μνημείο. Ειν δε σπήλαιο και λίθος επέκειτο επ' αυτό, λέγει ο Ιησούς. Άρατε τον λίθο. Τότε Ιησούς αναστενάξας και πάλιν επήγαινε στον τάφο. Ο δε τάφος εκείνος ή το σπήλαιο, ή το δε και πέτρα επάνω του σπηλεύει. Τότε είπεν ο Χριστός, σηκώσατε την πέτραν αυτή. Και πώς, ο Χριστός έλεγεν εις τους Αποστόλους, ότι αν έχετε πίστη, είπετε το όρι τούτο άρθητη και βλήθητη στην θάλασσαν, έστε ούτως. Και αυτός δεν είναι δύνατο να προστάξει την πέτρα, να σηκωθεί μόνη της. Αλλά έλεγεν εις εκείνους, εξεγείρετε τι. Ναι, η δύνατο ο Χριστός να το κάμνει και αυτό. Έλεγεν όμως εις εκείνους να την εγείρουν, δια να είδουν μόνην τον, την αλήθεια, μόνην τον να μαρτυρούν το θαύμα. Όταν τους ερωτούν οι άλλοι άνθρωποι λέγοντας εις αυτούς, είδετε το θαύμα, να λέγωσι, και με τα σχήρα μας επιάσαμεν την πέτρα. Δια τούτο έλεγεν ο Χριστός, άραγε τον λίθο. Λέγει αυτό η αδελφή του τεθνικότος Μάρθα, Κύριε, ήδη όζει τεταρτέως γαρεστή. Λέγει αυτή ο Ιησούς, ουκ είπον σοι ότι αν πιστεύσεις, όψει την δόξαν του Θεού. Όταν είπεν ο Χριστός, σηκώσατε την πέτραν, είπεν η Μάρθα, Κύριε, αυτός βρωμεί, διότι είναι τεσσάρων ημερών. Τι θέλει να είπει τούτο. Κύριε, είπε, και να αναστηθεί μόνον, είπε και ας κυλιστεί η πέτρα μόνη της. Μη πλησιάζεις όμως, διότι βρωμεί. Μη προστάζεις να σηκώσουν την πέτραν, διότι κανείς δεν τολμά να την σηκώσει από την περιπίνδυ εισοδία. Τι δεν της λέγει ο Χριστός. Δεν σου είπα ότι αν πιστεύσεις, θέλεις ήδη την δόξαν του Θεού. Δεν σου είπα ότι αν πιστεύσεις ότι είμαι Θεός, δύναμε να αναστήσω τον αδελφόν σου. Όχι δε μόνον τον αδελφόν σου, ως της βρωμή, αλλά και τους απαιώνως νεκρούς, ήτινες είναι μόνον χώμα, δύναμε να τους αναστήσω. Δεν είπες μόνη σου ότι εγώ είμαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Πίστευε λοιπόν μόνον και θέλεις ήδη την δύναμη του Θεού. Ήρανούν τον λίθον που είναι ο τεθνικός κείμενος. Ο δε Ιησούς ήρε τους οφθαλμούς άνω και είπε, «Πάτερ, ευχαριστώσι, ότι ήκουσάς μου. Εγώ δε είδην ότι πάντοτε μου ακούεις. Αλλά δια των όχλων των περιεστώτα είπων, ή να πιστεύσω συν ότι σοι με απέστειλες». Αφού λοιπόν εσήκωσαν την πέτραν, ύψωσεν ο Χριστός τους οφθαλμούς του εις τον ουρανόν και είπε, «Πάτερ μου ευχαριστώσι, ότι με ήκουσες, εγώ δεν γνωρίζω ότι πάντοτε με ακούς, αλλά δια το πλήθος το οποίο παραβρίσκεται εδώ, δια τούτο το είπα, δια να πιστεύσουν ότι εσύ με απέστειλες». Προσεύχεται ο Χριστός δια να μας δείξει ότι πρέπει να προσευχόμεθα όταν θέλομεν χάριν την άκ του Θεού. Προσεύχεται ουχή διότι έχει ανάγκη να ζητεί τίποτε, επειδή αυτός είναι δοτήρ των χαρισμάτων, επειδή αυτός δίδει άλλων ζητήματα, αλλά δια να δείξει ότι δεν είναι αντίθετος, να φανεί ότι κανένα πράγμα αφ' αυτού δεν κάνει, να δείξει ότι εκ του Πατρός είναι απεσταλμένος, όχι ως δούλος, αλλά ως Υιός ηγαπημένος, όχι ως ξένος, αλλά ως γνήσιος, και είδε την εξουσίαν την περισσήν, την οποίαν έχει ο Θεός. Και ταύτα υπόν φωνή μεγάλη εκράβγασε, «Λάζαρε, δεύρω έξω». Δεν είπε «Λάζαρε, αναστήσου», «Λάζαρε, σε προστάσω, σήκω», αλλά «Λάζαρε, έβγα έξω», ως να μην είτο αποθαμένος. Κατά αυτόν τον τρόπον του ομιλεί ο Χριστός. Έβγα έξω από τον τάφο, άκουσαν το πρόσταγμά μου, άκουσαν τον ορισμό μου και έβγα από τον τάφο. Άφε τον τάφο και έλα εις τον κόσμο. Άφε τον άδειν και έλα εις την βιθανία. Άφε την κόλαση και έλα εις τον οίκον σου. Άφε την φθοράν και έλα εις την ανάσταση. Άφε τον θάνατον και έλα εις την ζωή. Λάζαρε, δεύρω έξω. Δια να γνωρίσει ο Άδης ποιος είμαι εγώ, δια να εννοήσει ότι ουδέν δύναται να κάμει εμπροστέν μου, δια να ακούσει τις είναι, ως τις σε ανέστησε. Λάζαρε, δεύρω έξω, να μάθω συν οι άνθρωποι τι είναι ανάστασης νεκρών, να εννοήσω συν οι πεπλανημένοι Ιουδαίοι, ότι αν εσέ αναστήσω, ως τις είσαι φίλος μου, πολλό μάλλον θέλω αναστήσει τον εαυτόν μου. Σήκω, Λάζαρε,
ότι Θεός είμαι και σε προστάζω ως εξουσιαστής και φοβερός βασιλεύς του θανάτου. Και εξήλθεν ο τεθνικός δεδεμένος τους πόδας και τας χείρας κυρίες και οι όψεις αυτού σου δαρίου περιεδεύεται. Λέγει αυτής ο Ιησούς, λύσατε αυτόν και άφετε υπάγει. Παρευθείς με τον λόγον του Χριστού ανεστήθιον εκούς, δεδεμένος χείρας και πόδας με τα εντάφια σάβανα και το πρόσωπον του ήτο σκεπασμένον με λεπτόν ύφασμα. Τότε τους λέγει ο Χριστός, λύσατε τον και αφήσατε τον να υπάγει. Με τα σάβανα εξήλθεν ο Λάζαρος, δια να μην φανεί ότι κατά φαντασίαν τον έθαψαν. Να μην ύπωσαν οι φίλοι του Λαζάρου, οι Ιουδαίοι, οι οποίοι είχαν φθόνον προς τον Χριστόν, ότι μόνο κατά φαντασίαν ήταν τεθαμένος, και πάλιν κατά φαντασίαν τον ανέστησεν ο Χριστός. Δια τούτο τους είπε και ο Χριστός, μόνοι σας, με τα σχήρα σας λύσετε τον, να μην λέγετε ύστερον ότι άλλον ανέστησε. Λύσατε τον ότι είναι σαβανωμένος, όπως τον εθάψατε. Λύσατε τον να υπάγει όπου θέλετε. Αφήσετε τον να περιπατήσει με τους δεμένους εις των τάφων πόδας. Αφήσατε τον να αναβλέψει, να είδει τον ποιητήν του, να είδει τον πλάστην του ώστις τον ανέστησε, να είδει τα αδελφάς του όπου κλαίουσι, να είδει τον περιεστό τα όχλων, να είδει την γην, την μητέρα του, εις την οποία έμελε να καταντήσει ο άνθρωπος. Πολλοί ούν εκ των Ιουδαίων οι ελθόντες προς την Μαρίαν, θεασάμενοι όσα επίησεν ο Ιησούς, επίστευσαν εις αυτόν. Την έσδε εξ αυτών απήλθον προς τους Φαρισαίους και είπων αυτής αεποίησεν Ιησούς. Όσοι είδαν τον Λάζαρον ότι ανεστήθη, πολλοί από τους Ιουδαίους ή την εσύχων υπάγει να παρηγορήσουν τα αδελφάς, επίστευσαν εις τον Κύριον. Άλλοι δε από αυτούς επήγαν εις τους Φαρισαίους και τους είπαν όσα επίησεν ο Κύριος. Ο λόγος αυτός έχει διπλήν σημασία. Ή ότι από πολλήν αγάπη προς τον Χριστόν και κατά φρόνηση των Ιουδαίων είπαν όσα έκαμεν ο Χριστός ή από τον φθόνον. Και αν μεν ήτο από αγάπη, ήθελον είπει ταύτα προς τους Φαρισαίους. Είδετε πεπλανημένοι Φαρισαίοι, ο οποίος μέγας άνθρωπος είναι, είδετε τι θάματα κάνει. Ας αφήσομεν τα πολλά, τα οποία εξ ακοής μόνον γνωρίζομαι, αλλά αυτό το οποίο είδαμεν με τους οφθαλμούς μας, δεν το αφισβητεί κανείς. Γιατί τον φωνείτε εσείς, γιατί ζητείτε να τον φωνεύσετε, γιατί θέλετε να τον σταυρώσετε, εάν είτε αυτός αμαρτωλός άνθρωπος, ήθελε κάμνητι αυτά θαύματα, ήθελε να ενεργεί ως Θεός. Εκείνοι δε πάλιν οι οποίοι ήχων των φθόνων, φθονερά ήθελαν είναι κατά τα λόγια του. Αυτοί ήθελαν λέγει ότι πλανά τους ανθρώπους, ότι κατά φαντασίαν τον ανέστησε, ότι είναι αντίθεος, ότι κάνει σύγχυση εις την χώρα, ότι παρέσυρε το πλήθος όλων με το μέρος του και έχει περισσότεραν του φθόνου πεπληρωμένα, ήθελαν λέγει προς τους Φαρισαίους. Με αυτήν την διδαχήν ήθε και εμείς τώρα να αξιωθούμε να φτάσουμε την Αγίαν ημέραν του Πάσχα, να λαμπροφορήσουμε ψυχικά και σωματικά, να εορτάσουμε ενώ αγαπά ο Χριστός. Εκεί δε εις τον μέλλοντα αιώνα να αξιωθώμεν του αιωνίου Πάσχα, της αιωνίου χαράς και της αηδίου τρυφής. Εις τύχημεν πάντες εν Χριστώ το αληθινό Θεό ημών, ο η δόξα και το κράτος και η προσκύνησης πρέπει, συν το ανάρχο Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.